Γεια σας. Φόρα να βάλω. Φόρα την καμπαρτίνα, φόρα την καμπαρτίνα σου. Και ξεκινάμε με το Στέλιο μου. Τι φοβάσαι? Τι? Τι φοβάσαι? Τι φοβάμαι? Ναι. Τι εννοείται? Φοβάσαι κάτι? Όχι, δεν φοβάμαι κάτι. Τώρα, αυτή η εικόνα είναι ντροπαλή. Α. Είναι πάρα πολύ ντροπαλή. Μαζεμένη. Είναι πολύ μαζεμένη. Όπως ήταν και χθεσινή με τα καφέ. Όπως ακόμη και αυτή με την κόκκινη γούνα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι σίγουρα έχεις αίσθηση των υφών, των χρωμάτων και ότι είσαι ένα καλέσθητο κορίτσι. Αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται από τις πρώτες εικόνες. Όμως νομίζω ότι δεν τολμάς και αυτό που θεωρείς ότι είναι ασφαλές, δηλαδή αυτό το safe που λες, είναι το πιο unsafe από όλα, γιατί θα γίνει βαρετό. Ήδη αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που οποιοδήποτε κορίτσι είναι εκεί έξω, που έχει μια αίσθηση των χρωμάτων, μπορεί να την κάνει και να βγει έξω να πάει στη δουλειά της. Και τελειώνουμε εκεί. Δεν έχει να παρατηρήσεις κάτι, δεν έχει κάποια πρόταση. Το έχει κάνει σωστά, όμως είναι βαρετό. Okay. Αυτό. Τέλει. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το 2 το βαρετό. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ. Λάγκη μου. Αυτό το look, όντως, όπως είπε ο κ. Κουδουνάρης, είναι για σένα σαν safe, γιατί πας σε ένα σχολείο να πάρεις βαθμούς του ανιψιού σου. Δεν έχεις την ίδια ευθύνη με τη μαμά, η οποία θα πρέπει να είναι συνετή, γιατί είναι η μαμά του και τέτοια. Εσύ πρέπει να του δώσεις χαρά του παιδιού αυτού, να δει και να τρέξει και να έχει έναν ενθουσιασμό. Εσύ είναι σαν να του λες, πάλι βαθμούς κακούς πήρες αυτό το εξάμεινο. Έτσι είσαι αυστηρή δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Φοράς ένα υπέροχο πανωφόρι, βινίλ ξεβινίλ, όντως είπε ότι είναι βινίλ και το πιστεύω κι εγώ τελικά, και το πέθανες από κάτω. Αυτή η τσάντα είναι η πρώτη φορά που βλέπω καλλιντικά να σου δίνουν δείγμα με τα καλλιντικά μέσα και να μην είναι και το όνομα. Μπράβο, χαίρομαι που είναι τόσο σδόμπαυτοι. Μπράβο τους. Καμιά κρεμούλα καλή έχει μέσα. Οπότε. Δύο. Ευχαριστώ. 2-2 για να δούμε τι θα γίνει και με την Εύελιν τώρα. Αγάπη μου. Αυτά είναι τα σκουλαρίκια που εννοούσα ότι έπρεπε να ψάχναμε στο πρώτο επεισόδιο. Ναι. Αγάπη. Τα είδα πάρα πολύ ωραία. Επίσης και τα δικά σου. Μου αρέσει αυτό το look, αλλά είναι σαν να μην ήθελες να πας και πάρα πολύ εκεί πέρα. Για τους βαθμούς. Για τους βαθμούς. Ναι, βαριέσαι και λίγο. Τι θα μπορούσες να κάνεις σε αυτό το look? Για να τονίσεις το βινίλ, να το βγάλεις πιο έξω, θα μπορούσες να βάλεις ένα βυσσινή μπορντό ζιβάγκο. Να παίξεις με τις αποχρώσεις, δηλαδή να βγει ακόμα πιο έξω το βινίλ και θα έβαζα και μπορντό πάλι παπούτσια. Γενικότερα, ακόμα και τη τσάντα, θα έπαιζα με όλες τις αποχρώσεις, έτσι ώστε να βγουν όλα αυτά, να προωθήσουν και άλλο το βινίλ. Τώρα κάπως το εξαφανίζουν το βινίλ. Έχεις ένα πρόσωπο πάρα πολύ chic. Ανέδειξε αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχεις φανταστικά μαλλιά. Ευχαριστώ. Δείξε τα πόδια σου, δείξε τη διάθεσή σου. Είσαι εδώ και θα κάνεις πράγματα. Κάντα. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς, ναι. Στον Έστω. 2 με τελεία. Αυτό. Πάνε οι ουρές. Τόσο σύντομα. Αύριο. 7,8 είναι η τελική σου βαθμολογία για σήμερα, αγαπημένη μου. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου.